Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα, Γιώτα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μεταφερθήκαμε στην Χάλκη, μεταφερθήκαμε στους Λειψούς. Χθες, μάλιστα, πραγματοποιήσαμε και μία σύνδεση με τη Λίμνη Πλαστήρα. Σήμερα θα πάμε στην όμορφη Κάσο. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Νικολάου, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Κάσου. Κύριε Νικολάου, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα από την ελεύθερη και ηρωική νήσο Κάσου. Ελεύθερη βέβαια και από τον κορονοϊό. Από κορονοϊό, ναι. Από κορονοϊό στο 93% οι εμβολιασμένοι στο νησί και με τις δύο δόσεις. Ακριβώς, είναι και με τις δύο δόσεις το 93% του πληθυσμού εμβολιασμένοι. Ναι. Περιμένουμε τώρα την αύξηση των τουριστών, ούτως ώστε να κάνουμε απόσβεση της προσπάθειας, μεγάλης προσπάθειας που κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τους εθελοντές για τον εμβολιασμό. Πόσους μόνιμους κατοίκους έχει Κάσος? Μονίμους έχει 850 άνω των 18. Α, μάλιστα. Κάθε χρόνο, ναι. Ποιοι στηρίζουν τον τουρισμό σας? Εμείς κυρίως ο τουρισμός μας είναι χώριος. Δηλαδή, κασιώτες που είναι στην Αθήνα, στην Αμερική, από τη διπλανή Κρήτη έχουμε αρκετό, από Ρόδο. Και βέβαια από το εξωτερικό, ό,τι έρθει από Κάρπαθο, λόγω του ότι υπάρχει διεθνές αεροδρόμιο και έρχονται τσάρτερ, έρχονται κάποιοι ξένοι, αλλά λίγοι, πολύ λίγοι. Ότι, για πείτε μας τώρα, τα τουριστικά καταλήματα θα ανοίξουν μέσα στο Μάιο ή το βλέπετε προς Ιούνιο? Τα τουριστικά καταλήματα ήδη είναι ανοιχτά, ήδη έχουν πέσει πρώτες κρατήσεις, από ό,τι φαίνεται, σε κάποιες ερωτήσεις που έκανα με τους επαγγελματίες, έχουν ξεκινήσει φέτος νωρίς. Ίσως είναι το ότι είμαστε free COVID, όπως λέμε, και βλέπουν μια κίνηση παραπάνω από ό,τι τις άλλες χρονιές, δηλαδή πολύ πιο νωρίς. Αν έχετε σκοπό να έρθετε, να κλείσετε σύντομα, γιατί δεν θα βρείτε. Γιατί δεν θα βρούμε τίποτα. Κανέναν κριτικό εκεί μόνιμο κάτοικο έχετε? Κριτικούς έχουμε πολλούς και έχουμε δεσμούς με εισιτία. Ναι. Γιατί είμαστε κοντά, έχουν παντρευτεί και κασιώτες εισιτία. Έχουμε αρκετά παραδόσεις. Το κύριο, η μεγαλύτερη, πώς λένε, ποσότητα των προμηθειών μας έρχεται από το Ηράκλειο. Α, μάλιστα. Τώρα περιμένουμε να συνδεθεί και η Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, η Θεία με το high speed. Ναι, για να βολέψει καλύτερα. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε τώρα στην Κάσο, παραλιακά, στο παραλιακό μέτωπο? Τώρα βρισκόμαστε στην Μπούκα, στο λιμανάκι εδώ, στο παραδοσιακό λιμανάκι της Μπούκας. Ναι. Που εδώ μαζεύεται, έχει αρκετά μαγαζάκια από ό,τι βλέπετε. Είναι, ετοιμάζονται να ανοίξουν. Ποιος εδώ είναι? Συγκεκριμένα βρίσκομαι στο μπαράτι, είναι το μπαράτι του Λελέ. Έτσι το λένε, είναι γνωστό σε όλους. Είναι νυχτερινή ζωή εδώ. Ποιος είναι ο οπερατέρ που σας βοηθάει να μας μεταφέρετε την εικόνα? Ο οπερατέρ είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η Νικολέτα Ισοφίλα. Να της πούμε να γυρίσει λίγο την κάμερα και να δούμε λίγο Κάσο και να κλείσουμε κάπως έτσι. Να γυρίσει η Νικολέτα λίγο να δούνε την Κάσο, λέει, μην βγαίνεις να μην φύγει προς πλάνο. Εδώ από ό,τι βλέπετε σας δείχνει το λιμανάκι τώρα. Είναι το λιμανάκι της Κάσου λοιπόν. Εμείς ναι. Τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και με το καλό να τα πούμε για από κοντά, κύριε Νικολάου. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε. Βέβαια. Ο τόπος μας είναι ιδανικός για οικογενειακές διακοπές. Τα παιδιά να μείνουν ελεύθερα να παίξουν, άφοβα. Δεν υπάρχει το παραμικρό. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Όμορφη εικόνα από ένα όμορφο τόπο. Η Κρήτη σήμερα βέβαια θα πραγματοποιεί. Το κάναμε και με τη Χάλκη, το κάναμε και με τους Λειψούς. Έχουμε πάει και Καστελόριζο, έχουμε πάει και οι Νούσες. Πήγαμε και Κάσο. Έχουμε συνέχεια, είπαμε. Θα ξεκινάμε την εκπομπή με όμορφες εικόνες από Κρήτη, Ελλάδα και κόσμο καθημερινά.